ήθελα το πρώτο σχόλιο σας ό,τι αφορά αυτή την αίσια έκβαση με την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Καλησπέρα σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αποφυλακίστηκαν και απελευθερώνονται οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί μας, οι οποίοι σύντομα θα βρίσκονται στην πατρίδα. Η ενέργεια αυτή από την πλευρά της τουρκικής δικαιοσύνης θεωρώ ότι είναι ένα στοιχείο που συμβάλλει. Συμβάλλει στην ανάπτυξη των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά και της ειρήνης και της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Πράγματι αξίζουν συγχαρητήρια στους δύο στρατιωτικούς μας, τα δύο στρατιωτικά μας στελέχη, τα οποία με σθένος, με υπομονή, με λεβεδιά υπέμεναν τα όσα υπέμεναν στις στρατιωτικές φυλακές, στις φυλακές ακριβέστερα υψής της ασφαλείας της Αδριανουπόλεως. Τους περιμένουμε να τους υποδεχθούμε στην πατρίδα, τώρα, να γυρίσουν κοντά μας. Κύριε Υπουργέ, τι προβλέπουν τα επόμενα βήματα για τον επαναπατρισμό τους? Είναι μια διαδικασία τυπική η οποία θα γίνει. Θα επισκεφθεί ελληνικό κλιμάκιο και με την εκεί πρεσβεία μας θα οδηγηθούν στο αεροσκάφος οι δύο στρατιωτικοί μας για να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η επιστροφή τους θα γίνει το πιθανότερο στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια η οποία δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι οι δύο στρατιωτικοί μας θα είναι σύντομα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα υπάρχει το ζήτημα τι θα γίνει με την εκκρεμούσα υπόθεση ενώπιον της τουρκικής δικαιοσύνης. Το γεγονός ότι δεν κατηγορούνται για τίποτε άλλο παρά μόνο για την είσοδό τους, και αυτό είναι ένα ζήτημα εάν υπήρξε παράνομη είσοδη στην Τουρκία, θα κριθεί από την τουρκική δικαιοσύνη. Και θεωρώ σχεδόν βέβαιο, απόλυτα βέβαιο, ότι δεν θα χρειαστεί και να παρίστανται στα τουρκικά δικαστήρια. Δίχως φυσική παρουσία λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, πότε θα τους παραλάβει ο ελληνικός στρατός? Το πιθανότερο στις αμέσως προσεχείς, αν όχι ώρες, ημέρες. Θα έρθουν πρώτα στην Ελλάδα και εν συνεχεία θα ακολουθηθεί η διαδικασία η οποία προβλέπεται από τους κανονισμούς. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, με τη βοήθεια της Μαρίας Κονταξή, να δούμε όλες τις διεθνείς αντιδράσεις.